Είχαμε δεχτεί παρατηρήσεις τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Κουτσούμπα. Θα τον φέρετε? Είναι δυνατόν να απουσιάσει από την εκπομπή και την προεκλογική περίοδο, κύριε Γενικέ? Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας. Μια πρώτη διαπίστωση. Το μυστικό που σας κρατάει ακμαίο, αν και τρέχετε από εδώ, τρέχετε από εκεί. Δεν την περιμένετε αυτή την ερώτηση. Τι σας κρατάει έτσι ακμαίο? Η δυναμική του αγώνα. Η αναγκαιότητα να υπηρετήσουμε. Όχι, τίποτα. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος είναι δραστήριος, αυτό τον γεμίζει. Και τον γεμίζει φυσικά. Όχι δραστήριος να κάνει κάτι που δεν βοηθάει το κοινωνικό σύνολο ή και τον ίδιον δεν τον γεμίζει. Βέβαια, φαίνεται και στη φάτσα του και στη δράση του, στη στάση του, φαίνεται και στις θέσεις του. Εγώ φεύγω σε λίγο για Γιάννενα. Ναι. Εδώ τώρα έχουμε τους διεκδικητές της εξουσίας και κονταροχτυπιούνται. Εσείς δεν διεκδικείτε με τους ίδιους όρους την εξουσία. Έχετε σταθερές απόψεις με τις οποίες κάποιος μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Το κακό με εσάς είναι ότι πολλοί συμφωνούν αλλά δεν σας ψηφίζουν. Αυτό θα πρέπει να το έχετε σαν πρόβλημα. Ναι, νομίζω αυτή τη φορά έχει μειωθεί αυτή η ψαλίδα. Ναι. Ελπίζω να γίνει έκπληξη. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στις μετρήσεις είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί όντως δείχνεται ενισχυμένη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που είναι ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας και το μελετάμε σε αυτή τη φάση. Θεωρείτε ότι το ΚΚΕ γίνεται σε αυτές τις εκλογές επιλογή σε ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν σκέφτονται να ψηφίσουν ΚΚΕ? Ναι, νομίζω υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι που είτε είχαν άλλους προβληματισμούς, αντιρρήσεις, ίσως δεν είχαν πιστεί για κάποια ζητήματα. Σήμερα και με την ίδια τους την πείρα όλα αυτά τα χρόνια, με τη συμμετοχή τους στη συλλογική δράση, στους αγώνες, μέσα από σωματεία, μέσα από συλλόγους, η παρουσία του κόμματος και στη Βουλή και έξω από αυτή, κοντά τους, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους σπουδών, στους χώρους κατοικίας, στις γειτονιές, η υπεράσπιση των πραγματικών τους συμφερόντων, το γεγονός ότι έχει εντυμότητα μαζί με σταθερότητα και συνέπεια σε αυτά που μήπως λέει. Μήπως τους τα εξηγείτε κι εσείς καλύτερα? Δεν λέει άλλα την μια φορά και άλλα την άλλη. Γιατί δεν τους πείσατε, δηλαδή αυτό σας προβλημάτιζε τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί ρε παιδί μου δεν πείθουν οι ιδέες? Είναι ο φόβος, νομίζω, η προκατάληψη. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και φόβος είναι όταν ο άλλος έχει σε ένα εργοστάσιο, σε ένα χώρο δουλειάς, την εργοδοσία, τον προϊστάμενο από πάνω, όταν έχει άλλα προβλήματα οικογενειακά, οικονομικά, επαγγελματικά. Δεν βλέπει διέξοδο. Μερικά πράγματα πιστεύω πρέπει να οριμάσουν κιόλα. Και στη συνείδηση πρέπει να οριμάσουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα δηλαδή. Μην το βλέπετε απλά σαν επικοινωνία. Μάλιστα. Παίζει και αυτό το ρόλο του φυσικά και σωστά πρέπει να αξιοποιείται από όλους μας, αλλά δεν είναι το κύριο. Έχω ένα γράμμα για σας και θα πρέπει να απαντήσετε. Και εσείς είσαστε ένας από αυτούς. Από την Κουμουνδούρου έρχεται? Όχι. Το γράμμα. Από την Κουμουνδούρου, από το Λαύριο έρχεται. Ο κύριος Τσίπρας χθες παρουσίασε 11 δεσμεύσεις για προοδευτική κυβέρνηση. Όπου, όχι εμέσως, σαφέστατα αναφέρεται και στο ΚΚΕ για ψήφο ανοχής. Σας κάλυψαν όλα αυτά τα οποία αναφέρει στα 11 σημεία, αν προλάβατε να του ρίξετε μια ματιά, ξέρω, διαβάζετε και ακούτε. Σας κάλυψαν και λέτε να το σκεφτούμε ρε παιδί μου, μπας και κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση όλοι μαζί. Αυτά που λέγονται 10 μέρες πριν τις εκλογές, λέμε στον ελληνικό λαό να κρατάει πάρα πολύ μικρό καλάθι. Διότι τα έχουμε ζήσει με όλες τις κυβερνήσεις και με την προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, τι έλεγε προεκλογικά 10 μέρες σαν τέτοιες μέρες όπως τώρα, 10-15 μέρες πριν τις εκλογές, και μετά έγιναν τα εντελώς αντίθετα σε άλλη κατεύθυνση. Εγώ κρατάω από αυτό το περιβόητο συμβόλαιο με το λαό, τέλος πάντων, ο Θεός θα το πει συμβόλαιο, αλλά τέλος πάντων, αυτό έτσι όπως το ονόμασε, κρατάω αυτά που δεν προβάλλει. Δηλαδή, ότι αυτά κάποια θα γίνουν στο μέλλον, ξεκινώντας από την αρχή της τετραετίας, εάν κυβερνήσει μέχρι το τέλος της τετραετίας και βάλε, εάν προϋποθέτει να έχει εξασφαλιστεί η δημοσιονομική εξισορρόπηση, να δούμε τις αντοχές της οικονομίας, να δούμε τον περίγυρο και τι θα γίνει, να δούμε πώς θα πάει η διεθνής κατάσταση, να δούμε αν θα πάρουμε
την, την βαθμίδα, πολλά. Δεν θα αποτελούσε την επενδυτική βαθμίδα κλπ. Και τα λένε μοχλό, όλα τα κόμματα αυτά που θέλουν να κυβερνήσουν. Όχι ότι εγώ το ρωτάω γιατί εγώ κάνω την ερώτηση. Ναι. Μεταφέρω τον προβληματισμό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα αποτελούσε ένα μοχλό πίεση στο ΚΚΕ δίνοντας ψήφο ανοχής ότι αν δεν τα κάνεις αυτά, σε έριξα. Δηλαδή θα άρω την εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε να δείτε, μια κυβέρνηση κυβερνά όχι για 2, 3, 5 πραγματάκια που είπε χτες ο κύριος Τσίπρας. Κυβερνά για όλα τα ζητήματα. Η κυβέρνηση παίρνει στήριξη ή ψήφο ανοχής από τη Βουλή με προγραμματικές δηλώσεις. Στις προγραμματικές δηλώσεις πρέπει να αναφερθεί, για παράδειγμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αναφερθεί στα προαπαιτούμενα που αυτό έχει. Θα πρέπει να αναφερθεί στα εξάμηνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναφερθεί στην πρότασή του για το χρηματιστήριο ενέργειας προκειμένου να πάμε στην πράσινη μετάβαση που αυτός το νομοθέτησε. Και όλα αυτά, το ΚΚΕ βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Δηλαδή για να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε να ρίξει ψήφο καταψήφισης αυτής της κυβέρνησης. Ούτε. Αυτό είναι καθαρό. Μιλάμε δηλαδή για μια κυβέρνηση προοδευτική μούφα. Εγώ θέλω να το θέσω το ερώτημα πολύ καθαρά. Ούτε θέτοντας τους δικούς σας όρους και βάζοντας 10 πάρα πολύ βασικά πράγματα, δεν θα καθόσασταν στο τραπέζι να συζητήσετε με τον κύριο Τσίπρα. Να πείτε ότι το ΚΚΕ προϋποθέτει να συμβούν αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό που κάναμε 4 χρόνια στη Βουλή, συζήτηση ήταν. Συζήτηση, ανοιχτή και μάλιστα δημόσια, μπροστά στο λαό. Όταν μιλούσε ο ένας και απαντούσε ο άλλος μέσα στη Βουλή, όταν ψηφίζαμε συγκεκριμένους νόμους, αυτό σήμαινε ότι συζητάμε δημόσια. Αυτό που κάνουμε τώρα, απαντώντας το τι είπε χτες ο κύριος Τσίπρας, είναι δημόσια συζήτηση. Έτσι πρέπει να γίνεται η συζήτηση. Το να βρεθούμε και κλεισμένων των θυρών, να έρθει σπίτι μου, να πάω σπίτι του, στη βίλα του δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει, λοιπόν, ή να πάμε στα γραφεία, να πιούμε ένα καφέ και να πούμε τι ωραία είναι, ή να πιούμε ένα ποτό, όπως είπε την άλλη φορά. Ναι, δεν λέει τίποτα. Παρέα. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Απλώς θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια. Ξέρετε, εγώ είμαι γενναιόδωρος, απευθύνομαι σε όλους κλπ. Το ΚΚΕ δεν πιέζεται. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να πιέσει κάποιους οπαδούς του που είναι πλέον πρώην ψηφοφόρους του, οι οποίοι φεύγουν, προσβλέπουν στο ΚΚΕ, σκέφτονται να το ψηφίσουν, κάποιοι έχουν αποφασίσει ήδη να το ψηφίσουν, κάποιοι ταλαντεύονται και απευθύνεται σε αυτούς πιέζοντάς τους ότι τέλος πάντων βρε παιδιά ψήφωνε, να φύγει ο Μητσοτάκης, ναι. Λοιπόν να έρθω εγώ. Κύριε Κουτσούμπα, και έτσι απευθύνομαι σε αυτούς. Μοίρα Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μα στα βασικά ζητήματα είναι οι ίδιοι, έχουν κοινή προγραμματική κατεύθυνση. Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς. Εκφράστηκε αυτό τα προηγούμενα χρόνια. 4 χρόνια τώρα, ο κύριος Τσίπρας, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ επίσης ψήφισε το 70%. Άρα κοινή βάση πάρα πολύ μεγάλη υπάρχει. Και μιλάμε για 400 νόμους. Αν ψηφίζεις τους 200 ή αν ψηφίζεις τους 300 νόμους, γιατί δεν μπορεί να γίνει κοινή βάση και κυβερνητική για να μην ταλαιπωρηθεί ο λαός, για να μην ταλαιπωρηθεί η χώρα, για να μην ταλαιπωρηθεί, όπως λένε, η οικονομία με διπλές εκλογές ή με άλλες εκλογές. Πάμε στην ιστορία τώρα του κόμματος Κασιδιάρη και να σας ρωτήσω ευθέως, το πολιτικό μας σύστημα όλο αυτό το διάστημα χειρίστηκε όπως έπρεπε την υπόθεση Κασιδιάρη? Εσείς δεν ψηφίσατε τη ρύθμιση στη Βουλή. Γιατί, τι φοβηθήκατε? Καταρχήν, ο χειρισμός, μιας και με ρωτήσατε αν χειρίστηκε το πολιτικό σύστημα, ήταν απαράδεκτος, ήταν λάθος από την πρώτη στιγμή. Καταρχάς, έγινε καθυστέρηση μεγάλη της έναρξης της δίκης. Ακολούθησε η διαδικασία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, η οποία κράτησε πάρα πολλά χρόνια, καθυστερώντας τη δίκη και δεν υλοποιούνταν οι προϋποθέσεις που έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, εμείς είχαμε προτείνει και αίθουσες να βρεθούν, μπορούσαν να βρεθούν, και προσωπικό επιπλέον να δοθεί για να περατωθεί χάθηκε αυτή η δίκη. Χρόνος, ήταν λοιπόν πάρα πολύς χρόνος και χάθηκε και σε συνέχεια με το εφετείο, με την έφεση, την έκδοση της απόφασης κλπ. Και δεν έχει τελεσιδικήσει απόφαση. Δηλαδή μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να ήταν λυμένο. Εγκληματίας να ζει
που ηγείται κόμματος με άλλο όνομα, όχι το όνομα της Χρυσής Αυγής, που σε αυτή την κατεύθυνση κινείται όπως και προηγούμενα και άρα δεν έχει δικαίωμα. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα. Θα έπρεπε να λυθεί. Αυτό ήταν το πρώτο και μεγάλο λάθος και ένας από τους βασικούς λόγους που εμείς καταψηφίσαμε. Η ρύθμιση που πάει όμως να τον μπλοκάρει, που προσπάθησε να γίνει, πέρα από το ότι ήρθαν τρεις τροπολογίες αλλεπάλληλες και έγινε ένα αλαλούμ, το οποίο το κατακρίναμε και αυτό, με καθυστερήσεις πολλές και με ουσιαστικά να παίζει στο γήπεδο του Ναζί εγκληματία, προβάλλοντας αυτό το ζήτημα, γιατί του δίνεις μετά και ουσιαστικά και βήμα εμέσως μέσα από τη φυλακή να προβάλλεται. Αυτό γίνεται κάθε μέρα, γιατί οι δημοσιογράφοι προβάλλουν αυτό το ζήτημα που συμβαίνει κλπ. Άρα το ξεπερνάω και αυτό. Αυτή η ρύθμιση δεν αφορούσε μόνο τον εγκληματία Ναζί, το συγκεκριμένο, τη ναζιστική ιδεολογία. Κάνει απαράδεκτες γενικεύσεις. Αυτές οι γενικεύσεις δεν έπρεπε να υπάρχουν στη συγκεκριμένη τροπολογία. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται περί άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων του ευρύτερου φάσματος που θα δημιουργηθούν ή είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν, υπάρχουν νόμοι και υπάρχει ο νόμος, υπάρχει ο αντιτρομοκρατικός νόμος, υπάρχει το ένα το άλλο και μάλιστα πολύ σκληροί νόμοι και άδικοι σε πολλές πλευρές τους νόμοι. Άγγιζε και εσάς. Σήμερα όχι, αλλά αύριο γιατί, γιατί δεν άγγιζε. Όταν υπάρχει μια γενίκευση αυτού του ζητήματος και υπάρχει το προηγούμενο της ουσιαστικής ταύτισης, προσπάθειας ταύτισης, αλλά που κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κάνουν ήδη πράξη, ότι υπάρχει ταύτιση κομμουνισμού και φασισμού, έλεος δηλαδή, που βρισκόμαστε, τον 21ο αιώνα. Ακούγεται κατά κόρον από και κόρον. Μάλιστα μήνα Μάιο, το Μάιο που κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί από τους Ναζί κατακτητές, που τα κομμουνιστικά κόμματα και όχι μόνο της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο πρωτοστάτησαν σε αυτό τον αγώνα ενάντια στο φασισμό, με τα εγκλήματα που έκανε για όλη την ανθρωπότητα, και μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Είναι απαράδεκτο. Μα ήδη ένα κόμμα έκανε πρόταση για εξαίρεση από τις εκλογές του ΚΚΕ. Το κόμμα Τζίμερ Ουκρανιδιώτη. Ναι, αυτοί οι γραφικοί τύποι, αλλά που δεν είναι καθόλου γραφικοί. Γιατί αυτοί γράφουν υποθήκες για το μέλλον. Και κρατήστε το αυτό, γιατί η κοινωνία μας πρέπει και να ενημερώνεται και να επαγρυπνεί. Τι εννοείται, γράφει, ιδιαίτερα η νεολαία. Αύριο, με οποιαδήποτε σύνθεση δικαστηρίου, θα μπορούσε κάποιος δικαστής, κάποια κυβέρνηση, άλλη, κάποιος οποιοδήποτε, να βάλει επιτάπητο σε αυτό το ζήτημα. Σας ξαναλέω, έχει συμβεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν υπάρχει δικαιολογία ότι ήταν αυτές οι ανατολικές χώρες κλπ. Κλπ. Κύριε δεν είναι δικαιολογία. Πάμε, γιατί μιλήσαμε μόνο για τις εξαγγελίες των άλλων, να δούμε και τα δικά σας τώρα, το δικό σας πρόγραμμα και να τα πάρουμε ένα-ένα συγκεκριμένα. Κατώτατος μισθός, και να μας δίνετε και σύντομες απαντήσεις, ναι, να τα απαντήσουμε όλα. Κατώτατος μισθός στα πόσα, λέει το ΚΚΕ. Για να είναι κατώτατος μισθός πραγματικά που να είναι αξιοπρεπής και να μπορεί να ζει ο άνθρωπος στην οικογένειά του, χρειάζεται να επανέλθει τώρα, κάτι που δεν υπάρχει στα προγράμματα των άλλων κομμάτων, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπου να ξεκινάει από κατώτερο μισθό ως αφετηρία η διαπραγμάτευση 850 ευρώ και ταυτόχρονα με ρύθμιση, με επαναφορά των τριετιών, που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος θα φτάσει με μόνο μία τριετία εδώ και τώρα στα 935 ευρώ. Και βεβαίως με μια σειρά άλλους παράγοντες. Αυτά είναι σε συνδυασμό. 13, πρέπει να γίνουν 14, μαζί. Πριν φτάσουμε σε αυτό. Μπορεί να πρέπει να επανέλθουμε. Πριν φτάσουμε σε αυτό. Να επανέλθουμε. Πριν φτάσουμε σε αυτό. Σας κατηγορούν. Εγώ μεταφέρω για να έχετε τη δυνατότητα, ναι, ναι, να απαντήσετε. Σας κατηγορούν ότι αυτά που λέτε ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Όχι 850, 950, 1050, 1550. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί οι πόροι ενός κράτους από κάπου πρέπει να προέρχονται. Λοιπόν, εκεί έχετε άποψη. Να πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως, ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε, όταν δίνονται τα στοιχεία από τον προϋπολογισμό του κράτους ότι τα φορολογικά έσοδα, για παράδειγμα, κατά 95% βγήκαν από την τσέπη του εργαζόμενου ελληνικού λαού, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, και μόνο 5% ήταν από τους μεγάλους εφοπλιστές που φοροαπαλλάσσονται, ξέρουμε, έχουν 50 φοροαπαλλαγές κλπ. Από τους μεγάλους επενδυτές που επενδύσεις λένε ότι κάνουν και επενδύσεις δεν βλέπουμε, ή όταν τις βλέπουμε έχουν τεράστια κέρδη τα οποία δεν αποδίδονται. Και εδώ
πρέπει να κάνεις, να δεις αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να γίνεται, για παράδειγμα, η καθιέρωση του κατώτερου μισθού με υπουργική απόφαση. Γιατί αυτό λένε όλα τα κόμματα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος που καθορίζει αυτό από υπουργική απόφαση. Διότι υπάρχει ένας κλάδος, ένας τομέας οικονομίας, ένας όμιλος, ο οποίος έχει μεγάλη κερδοφορία. Και ο εργάτης στο σωματείο που παλεύει, γιατί στο σύστημα, στον καπιταλισμό αυτό γίνεται, δίνει, ενοικιάζει, να το πω έτσι, πουλάει στον εργοδότη του την δύναμή του, την εργατική, την πνευματική κλπ. Και από εκεί και πέρα γίνεται διαπραγμάτευση. Εκεί ένας όμιλος θα μπορούσε να δώσει. Γιατί να μην πάρει αυτός ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, παραπάνω μισθό μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, πολύ περισσότερο μέσα από την κλαδική του σύμβαση. Επειδή όλοι βάζουν εκλογικούς στόχους, ακούμε τον ένα να λέει αυτοδυναμία, ο άλλος να λέει ένα ισχυρό ποσοστό για να μπορέσω να συμπράξω με κάποιον άλλον, το Πασόκ να λέει ισχυρό διψήφιο. Ο εκλογικός στόχος του Κουκουέ και του Δημήτρη Κουτσούμπα, ποιος είναι? Όσο πιο ψηλά γίνεται. Ξέρετε ότι εμείς δεν βάζουμε αριθμητικούς στόχους, αλλά όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι διαφορετικό πράγμα να έχεις 15 βουλευτές, και αυτό λέμε στον ελληνικό λαό. Με 15 βουλευτές μας είδε και μαχητικοί να είμαστε μέσα στη Βουλή και να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη και στο εμπόδιο κάποιων αντιλαϊκών νόμων να μην περνάνε. Και βεβαίως κυρίως μας είδε και μέσα στους αγώνες. Εκεί δηλαδή που πάνε να του πάρουν την πρώτη κατοικία του, στους πληστηριασμούς, να βρεθούμε εκεί να τους εμποδίσουμε, εκεί που παλεύει για να αυξηθεί το μεροκάματο, για να αυξηθεί ο μισθός, λοιπόν, σε βλέπω, κάθε δραστηριότητα. Βλέπω τα μηνύματα όση ώρα μιλάμε και δεν μπορώ να μεταφέρω την παρατήρηση. Σας πάνε και οι μη ενημερωτικές εκπομπές, παύλα συνεντεύξεις, κύριε Κουτσούμπα, που σας παρακολουθήσαμε το τελευταίο διάστημα, και γίνατε και viral, παρότι εσείς δεν έχετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή είναι η απόλυτη αντίφαση. Ναι, μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει το κόμμα. Το κόμμα. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Προσωπικά δεν Εγώ έχετε. Εκφράζομαι μέσα από το κόμμα. Δεν υπάρχει. Έχει το γραφείο τύπου, έχει κεντρική επιτροπή του κόμματος. Εκεί είναι όλες αναρτημένες οι ομιλίες μου, οι συνεντεύξεις, οι δηλώσεις, τα άρθρα μου, όλα αυτά. Θέλω μια συμβουλή να μου δώσετε τώρα. Debate την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, μονόλογοι θα είστε εκεί. Θα εκπροσωπήσω τον Αντένα. Το σκέφτηκα αρκετά. Γιατί η άποψη και η αντίληψή μου είναι ότι γίνονται παράλληλοι μονόλογοι και δεν ξέρω αν αυτό έχει ουσία για την κοινωνία και αν πραγματικά μπορεί σωστά να ενημερωθεί ο τηλεθεατής. Γι' αυτό εκπρόσωπός μας, είδατε στη διακομματική, ο Γιάννης Ογκιώκας πρότεινε να γίνει ελεύθερη συζήτηση, όπως γίνεται σε άλλα πάνελ, όπως γίνεται τώρα με τους δημοσιογράφους και με τους πολιτικούς αρχηγούς, να απαντάνε και να μπορεί να απευθύνεται και ο ένας τον άλλον. Βέβαια, εκεί το απόρριψαν τα άλλα κόμματα, λέει δεν γίνεται. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να σας φανταστώ πάντως. Φυσικά και αυτό έχει προβλήματα. Να προβόσαστε να πείτε μια κουβέντα και να μην μπορείτε. Αλλά εμείς λέμε τώρα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή, εντάξει, επίπεδο πολιτικών αρχηγών δεν μπορεί να γίνει πολιτισμένος διάλογος. Θα μου πείτε, ερώτημα είναι και αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση. Θα τολμήσω να τον ζητήσω να κάνει μια πρόβλεψη. Αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει. Δείχνουν τα πράγματα. Πιστεύετε ότι τελικά μια ζωή θα ψηφίζουμε μέχρι να βγει αυτοδύναμο το πρώτο κόμμα? Όχι, πιστεύω από στις 22 Μαΐου μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Μεταξύ ποιων? Μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα στον πρώτο και σε κάποιον, τρίτο, τέταρτο, αν πέμπτο. Αν βγαίνει ο λογαριασμός, ανάλογα, βέβαια. Ανάλογα ποιο κόμμα θα είναι, ναι. Αυτή είναι η πρόβλεψή σας. Βεβαίως, γιατί σας είπα και πριν, υπάρχει κοινή στόχευση, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή να ταλαιπωρείται ο κόσμος, να ταλαιπωρείται η χώρα. Ναι, λοιπόν, και να πηγαίνουμε τον Ιούλιο. Για άλλους, γιατί και σας. Τον Ιούλιο το πιο πιθανό είναι πάλι η κυβέρνηση συνεργασία να γίνει. Εμείς λέμε όχι, αλλά οι υπόλοιποι συμφωνούν. Εμείς λέμε όχι, γιατί δεν έχουμε ίδιο πρόγραμμα με τους άλλους. Αλλά οι υπόλοιποι 5-6 πόσοι είναι, οι υπόλοιποι δηλαδή, και εκτός, τα μεγάλα κόμματα και τα μικρότερα, είναι στην ίδια κατεύθυνση. Μα πρέπει να συμφωνήσουν για να προχωρήσει η χώρα. Εμείς θα είμαστε αντιπολίτευση, θα παλεύουμε τα ζητήματα και θα βελτιώνεται η ζωή του λαού μας, τουλάχιστον αυτό. Κλείνουμε με αυτό. Και θα ανοίγουμε δρόμο καλύτερο να για να πάμε για ριζικές αλλαγές κάποια στιγμή. Κλείνουμε με αυτό. Λέτε στα κόμματα να τα βρουν για να μην ταλαιπωρηθούμε, αλλά παιδιά, χωρίς εμάς. Ναι, καθαρή κουβέντα. Καθαρή. Και μάλιστα για εμάς αυτό είναι κριτήριο ψήφου. Λέμε σε όσους αποφασίσουν να μας ψηφίσουν, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, και κάνουμε κάλεσμα, ακόμα και με τις διαφωνίες τους,
να έρθουν να μας ψηφίσουν έχοντας ως κριτήριο ότι μας θέλουν μαχητική αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση μέχρι να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα με τη συμβολή του ΚΚΕ και τη δική τους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.